Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η χώρα μας, όπως αντιλαμβάνονται όλοι οι πολίτες, αντιμετωπίζει ταυτόχρονα δύο μεγάλες εξωγενείς προκλήσεις. Τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα και την πανδημία του κορονοϊού. Είναι λοιπόν εθνική υποχρέωση να υπάρχει συστράτευση και όχι διχαστική αντιπαράθεση. Γενναιότητα και όχι μικροψυχία. Υπευθυνότητα και όχι λαϊκισμός. Αλήθεια και όχι ψέμα. Διαπιστώνεται ήδη ότι οι παράνομες και προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας παρατράβηξαν. Ξεκίνησαν τον περασμένο Νοέμβριο με την υπογραφή του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβικού μνημονίου. Συνεχίστηκαν με την υποκίνηση μαζικής εισβολής κατατρεγμένων ανθρώπων στον Εύρο. Προσέλαβαν χαρακτήρα πρόκλησης σε ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο, με τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς και αργότερα της Μονής της χώρας σε τζαμιά. Κορυφώθηκαν με την έξοδο του Rich Race και μονάδων του τουρκικού στόλου σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και παρατάθηκαν με την ανανέωση των παράνομων ναυτικών αγγελιών. Σε όλο αυτό το διάστημα, η τουρκική ηγεσία εξαπολύει σχεδόν καθημερινά απειλές πολέμου και επιδίδεται σε προκλητικές αναφορές σε βάρος της Ελλάδας. Απαντάμε με πολιτική, διπλωματική και επιχειρησιακή ετοιμότητα, αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για την προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Θέλουμε, και το αποδείξαμε υπογράφοντας τις συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο, την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μας με όλες τις γειτονικές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Τουρκίας. Διάλογος όμως, κάτω από απειλές και προκλήσεις, δεν γίνεται. Το μήνυμά μας, και το επανέλαβε πολλές φορές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ξεκάθαρο. Σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν οι συζητήσεις. Σταματούν οι απειλές, αρχίζουν διερευνητικές επαφές. Πάντοτε βέβαια, με βάση το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα τη Σύμβαση των ΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Έτσι ώστε είτε να βρούμε λύση στη μόνη εκκρεμότητα που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, είτε να συντάξουμε συνυποσχετικό για την από κοινού παραπομπή του θέματος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Επισημαίνουμε ταυτόχρονα στη διεθνή κοινότητα ότι η τουρκική προκλητικότητα δεν στρέφεται μόνο εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφορά το ΝΑΤΟ, αφορά την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο. Ήδη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει απευθύνει επιστολή, την παρέδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην οποία παρουσιάζει και τεκμηριώνει την έκνομη δραστηριότητα της Άγκυρας. Η Ελλάδα κινείται με ψυχραιμία, εγρήγορση και εθνική αυτοπεποίθηση, δίνοντας προτεραιότητα στη διπλωματία. Δεν σύρεται, δεν τρομοκρατείται και δεν εκβιάζεται. Ταυτόχρονα, είμαστε σε επαφή με φίλες χώρες προκειμένου να ενισχύσουμε τον εξοπλισμό των ενόπλων μας δυνάμεων. Στις 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός θα εξειδικεύσει το τρίπτυχο στο οποίο κινούμαστε. Εξοπλιστικά προγράμματα, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων και ανάταξη της αμυντικής βιομηχανίας, που μπορεί άλλωστε να συμβάλλει στην τεχνολογική ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης. Σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, τις τελευταίες εβδομάδες διαπιστώνεται μια σταθεροποίηση ως προς τον αριθμό των ημερήσιων κρουσμάτων. Φαίνεται έτσι, αφενός ότι οι πολίτες τηρούν τα μέτρα που προτείνουν οι ειδικοί και αφετέρου τα μέτρα αυτά αποδίδουν, καθώς δεν παρατηρήθηκε η εκτόξευση των κρουσμάτων που ανέμεναν πολύ για αυτή την περίοδο. Ωστόσο, το επόμενο διάστημα παραμένει κρίσιμο για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι το άνοιγμα των σχολείων μας. Αν τηρήσουμε τα μέτρα που συστήνουν οι ειδικοί και έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, όλα θα πάνε καλά. Αν αφήσουμε τον εαυτό μας να παρασυρθεί από θεωρίες συνωμοσίας, θα το πληρώσουμε. Πρώτα τα παιδιά μας, μετά η οικογένειά μας και μετά η κοινωνία μας. Ο δεύτερος λόγος είναι ο εφησυχασμός. Με δεδομένο ότι τα κρούσματα σταθεροποιήθηκαν και με την πεποίθηση ότι το άνοιγμα των σχολείων θα εξελιχθεί ομαλά, ο κίνδυνος του εφησυχασμού ελοχεύει. Δεν πρέπει να του δώσουμε χώρο. Η σταθεροποίηση ή και μείωση των κρουσμάτων δεν πρέπει να μας κάνει να χαλαρώσουμε ξανά, γιατί αυτή τη φορά δεν θα είναι καλοκαίρι. Θα συμπέσει μια τέτοια απευκταία χαλάρωση με τις εποχικές ιώσεις, ιδίως μάλιστα με αυτή της γρίπης. Και τότε θα πιεστεί το σύστημα υγείας και θα αυξηθεί ο κίνδυνος για τα αγαπημένα μας πρόσωπα
ιδίως μάλιστα τα πιο ευάλωτα. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Και όλοι μαζί δεν θα το κάνουμε. Σε ό,τι αφορά την οικονομία, δεν ερωποιούμε καταστάσεις. Καμία χώρα του κόσμου δεν μπόρεσε να γλιτώσει από τη βιαιότητα του οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας του κορονοϊού. Το αναγκαίο lockdown επί πολλές εβδομάδες στήχησε, όπως σε όλη την Ευρώπη, σχεδόν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, ιδίως μάλιστα στον τουρισμό και την εστίαση. Το 2019 ο τουρισμός έφερε περισσότερα από 18 δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα. Εξαιτίας της πανδημίας, στη φετινή χρονιά όμως ξεκίνησε από το μηδέν. Όπως έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός, ήδη από τα τέλη Ιουνίου, στην ομιλία του στην 28η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, το πρώτο θύμα του ιού σε όλο τον κόσμο είναι ο τουρισμός. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμήσουμε το μέγεθος της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε. Είναι η μεγαλύτερη οικονομική κρίση εδώ και 70 χρόνια. Μιλώντας στη Βουλή στις 3 Ιουνίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει ότι η ελληνική οικονομία, όπως και οι οικονομίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υποστεί φέτος, εξαιτίας του κορονοϊού, μεγάλη ύφεση. Όπως ήδη ανακοινώθηκε από την Ελστάτ, η ύφεση στην Ελλάδα κατά το δεύτερο τρίμηνο βρίσκεται στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης και είναι μικρότερη από αυτή που παρατηρείται σε μεγάλες χώρες, όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Πορτογαλία. Πάει λοιπόν πολύ να ισχυρίζονται κάποιοι ότι η ύφεση οφείλεται στην ασκούμενη πολιτική, όταν πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη και όταν η μεγαλύτερη βουτιά έγινε στην Ισπανία, όπου συγκυβερνούν σύντροφοί τους με τους οποίους αγκαλιάζονταν μέχρι πρότινος. Με τα δεδομένα του πρώτου εξαμήνου, το μέγεθος της ύφεσης βρίσκεται στο πλαίσιο των προβλέψεων που υπέβαλε το Υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Απριλίου. Φαίνεται ταυτόχρονα ότι δεν επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις που γίνονταν στην αρχή της κρίσης από μεγάλους οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Μεσογειακό Ταμείο, τον ΟΣΑ, σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα θα κατέγραφε τη μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020. Σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο δεν κρύψαμε τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας, αλλά μιλήσαμε έγκαιρα για τις επιπτώσεις της πρωτοφανούς παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία. Και βέβαια, δεν καθίσαμε με τα χέρια σταυρωμένα και ούτε θα σταματήσουμε τις αναγκαίες παρεμβάσεις. Από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση δρομολόγησε ένα συνεκτικό σχέδιο για τη στήριξη της οικονομίας ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Και όπως έχει τονίσει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, έχουμε φυλάξει εφεδρείες για να στηρίξουμε την κοινωνία το δύσκολο φθινόπωρο και το χειμώνα. Ξέρουμε, όπως τόνισε, ότι έχουμε δύσκολους μήνες μπροστά μας και είμαστε έτοιμοι για να στηρίξουμε τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά που υφίστανται τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. Ήδη, με σχέδιο νόμου που κατέθηκε στη Βουλή, ανάμεσα στα άλλα, επεκτείνεται η υποχρεωτική μείωση ενοικίων σε συγκεκριμένους κλάδους για ένα μήνα. Επεκτείνεται η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας και για τον Οκτώβριο, καθώς και η εφαρμογή του προγράμματος Συνεργασία μέχρι τέλος του έτους. Λαμβάνεται ειδική πρόνοια για τους εποχικά εργαζόμενους. Προβλέπεται τρίτος κύκλος επιστρεπτέας προκαταβολής πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, που θα καλύπτει ακόμη και επιχειρήσεις χωρίς ταμιακή μηχανή. Για την υλοποίηση των μέτρων που έχει πάρει η κυβέρνηση, προβλέπεται αύξηση του τακτικού προϋπολογισμού κατά 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σχέδιο αυτό θα συνεχιστεί με μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020. Με τη σιγουριά ότι θα αντιμετωπίσουμε το οικονομικό σκέλος της πανδημίας και ότι το 2021 θα έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας την οικονομική κρίση που αυτή προκάλεσε, ώστε τα θεμέλια που θα έχουμε βάλει να στηρίξουν μια πολύ ουσιαστική και ρωμαλαία ανάπτυξη. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σήμερα στις 5 στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης προημερησίας διατάξεως, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 143 του κανονισμού της Βουλής, μετά από πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Κίνημα Αλλαγής σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Θέμα της συζήτησης είναι τα προβλήματα που δημιουργεί η έξαρση της πανδημίας στη δημόσια υγεία, στην οικονομία και στους εργαζόμενους, καθώς και η έναρξη του νέου σχολικού έτους. Την 5η, 10 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, τη Med7, που θα διεξαχθεί στην Κορσική, με τη συμμετοχή Γαλλίας, Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Κύπρου, Μάλτας και Πορτογαλίας.
Πριν την έναρξη της Συνόδου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο κ. Εμμανουέλ Μακρόν. Τέλος, σας ενημερώνω ότι ο Πρωθυπουργός είχε πριν από λίγο τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισελ. Ο κ. Μισελ πρόκειται να επισκεφθεί την Αθήνα στις 15 Σεπτεμβρίου 2020. Σας ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ, κυρία Μουρελάτου. Η χώρα μας θα επανέλθει στο κείμενο ιδεών του κυρίου Στόλτεμπεργκ μεθαύριο, οπότε και λίγη αυτή η άτυπη διορία την οποία έχει δώσει, ή θεωρεί ότι δεν είναι καν βάση συζήτησης αυτών των ιδεών για αποκλιμάκωση με την Τουρκία σε στρατιωτικό επίπεδο? Δεν πρέπει να συγχαιώ με το διπλωματικό επίπεδο και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε αυτό το επίπεδο για αποκλιμάκωση, με τις τεχνικού επίπεδου συζητήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τις προτάσεις που κατέθεσε ο κύριος Στόλτεμπεργκ. Αυτές μελετώνται και θα έχετε σύντομα την απάντησή μας. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, η πρώτη ερώτηση είναι οικονομικού περιεχομένου. Επειδή έχουμε έντονο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα Γέφυρα, είναι πολλές οι αιτήσεις. Πραγματικά είναι ένα πετυχημένο πρόγραμμα. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει σκέψη να παραταθεί πέρα της 30 Σεπτεμβρίου. Και η δεύτερη ερώτηση είναι τι θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση αν βγει μια νέα ανάπτυξη από την πλευρά της Τουρκίας και είναι πολύ κοντά στο Καστελόριζο. Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά την ερώτηση για το πρόγραμμα Γέφυρα, πράγματι είναι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα. Έχουμε ακόμη αρκετές εβδομάδες μέχρι το τέλος του μήνα. Θα δούμε πώς θα κινηθεί. Σε κάθε περίπτωση, το πλαίσιο του προγράμματος Γέφυρα συμπληρώνεται και από το νομοσχέδιο για τη δεύτερη ευκαιρία. Επομένως, δίνουμε δυνατότητα και σε ανθρώπους που είχαν πρόβλημα στην αποπληρωμή των δόσεών τους, αλλά και σε συνεπείς δανειολήπτες να φύγει από πάνω τους ένα μεγάλο βάρος. Και αν χρειαστεί να δοθεί παράταση, θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι συνδυάζονται τα δύο προγράμματα, το πρόγραμμα Γέφυρα από τη μία μεριά και το νομοσχέδιο για τη δεύτερη ευκαιρία από την άλλη. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, αυτό θα περιμένουμε να το δούμε, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι μία κατεύθυνση προς την έμπρακτη αποκλιμάκωση που όλοι προσδοκούμε να δούμε τις επόμενες ημέρες. Κύριε Καντέλη, παρακαλώ. Στην τηλεφωνική συνομιλία του Πρωθυπουργού με τον κύριο Μισελ συζητήθηκε ή διευκρινίστηκε από την πλευρά του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τι εννοεί με αυτή την πολυμερή, ποια θέματα βάζει σε αυτή τη συζήτηση? Έγιναν κάποιες πρώτες συζητήσεις για αυτό το θέμα. Περιμένουμε να δούμε το οριστικό πλαίσιο, το αναλυτικό πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας για να τοποθετηθούμε οριστικά γι' αυτό. Αλλά αυτό που είναι ξεκάθαρο και αυτονόητο από ελληνικής πλευράς, είναι η συμμετοχή σε αυτή την πολυμερή διάσκεψη της Κυπριακής Δημοκρατίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη θέση της Τουρκίας. Παρακαλώ, κύριε Κάτσιο. Κύριε Γκρόσπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σας απασχολεί το ενδεχόμενο εργαλειοποίησης από την πλευρά της Τουρκίας του προσφυγικού μεταναστευτικού, με το βλέμμα στραμμένο πάντα προς τη Σύνοδο Κορυφής και τις αποφάσεις που θα λάβει αυτή όσον αφορά στις ενδεχόμενες κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας και πώς θα αντιδράσετε σε όλο αυτό? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο από το προηγούμενο επεισόδιο, τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, ότι οι απειλές αυτού του τύπου για εργαλειοποίηση κατατραγμένων ανθρώπων σταματούν εκεί που υπάρχει αποφασιστικότητα από την ελληνική πλευρά, ενιαία δράση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το είχαμε τότε και θα το ξαναέχουμε στο μέλλον αν χρειαστεί. Άρα δεν είναι θέμα ανησυχίας, είναι θέμα από πλευρά της Τουρκίας να σταθμίσει ότι τέτοιου είδους εργαλειοποίηση κατατραγμένων ανθρώπων δεν περπατά. Παρακαλώ. Βέβαια. Δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση είναι που είπατε για την υποχρεωτική μείωση του ενοικίου. Παράτηση για ένα μήνα. Από ό,τι έχουμε ακούσει, ότι η παράτηση αυτή θα είναι μέχρι το Δεκέμβριο για επαγγελματίες και για εργαζόμενους που είναι σε αναστολή. Διευκρινίστε μου αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι παρόλο που έχετε κάνει συμφωνία με τις τράπεζες εν ώψη του κορονοϊού και για τους συνεπείς δανειολήπτες, οι τράπεζες για τους συνεπείς δανειολήπτες δεν τηρούν τις προϋποθέσεις του κορονοϊού, όπως η Εθνική Τράπεζα. Και έχω συγκεκριμένη καταγγελία. Ναι. Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να κάνω περιπτωσιολογική ανάλυση για το θέμα των τραπεζών. Αυτό που έχει σίγουρα μεγάλη σημασία είναι ότι τα στοιχεία για το πρόγραμμα Γέφυρα που είπαμε και πριν μιλούν από μόνα τους. Όταν έχουν πάνω από 100.000 συμπολίτες μας κάνουν αίτηση και έχουν πάνω από 103.000, αν δεν πατάει η μνήμη μου βάσει τελευταία στοιχεία, έχουν άρει ήδη το τραπεζικό τους απόρριτο, προκειμένου να προχωρήσει τη διαδικασία, είναι ένα βήμα επιτυχίας, το οποίο δεν μπορεί κανείς να το γνωρίσει, γιατί μετά είναι μια αυτοματοποιημένη σχετικά διαδικασία. Όσον αφορά για τη μείωση των ενοικίων, θα μείνω στην ανακοίνωση του Υπουργείου των Οικονομικών σε αυτή τη φάση. Παρακαλώ, κύριε Περδικάρη.
Θέλω να σας ρωτήσω την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή, την ώρα που ο Πρωθυπουργός θα είναι στη Θεσσαλονίκη και θα παραχωρεί τη συνέντευξη τύπου, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί το Καστελόριζο. Αν υπάρχει προβληματισμό στην κυβέρνηση για μια πιθανή ακόμα κλιμάκωση από την Τουρκία λόγω αυτής της επίσκεψης και μια πρόκληση. Και μια δεύτερη ερώτηση, θα μου επιτρέψετε, άσχετη με το αντικείμενο. Χθες υπήρξαν συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας κατά της χρήσης μάσκας. Αν εξετάζει η κυβέρνηση κάποια επιπλέον μέτρα για αυτούς τους αρνητές εντός ή εκτός εισαγωγικών. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, αν εννοείται μια πρόκληση με αφορμή την επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας στο Καστελόριζο, είναι αδιανόητη. Θα ξεφεύγει από οτιδήποτε άλλο έχουμε συνηθίσει να συζητούμε ακόμη και ακόμη το τελευταίο χρονικό διάστημα των απαράδεκτων τουρκικών προκλήσεων. Όσον αφορά το ζήτημα των αρνητών, όπως τους ονομάσατε, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα είναι απέναντι σε οτιδήποτε ορθολογικό, θα είναι απέναντι στην άποψη των ειδικών. Και αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζεται με την πειθό, έχει να κάνει με την όσο δυνατόν μεγαλύτερη διάδοση των απόψεων των ειδικών και έχει να κάνει με το παράδειγμα. Παραδείγματα όπως αυτά, με κορυφαίο το παράδειγμα του Νίκου Παπαθανάση, του υφυπουργού, του αναπληρωτή Υπουργού Επενδύσεων και Ανάπτυξης, που καθόταν δίπλα σε άνθρωπο που ήταν θετικός με τον κορονοϊό και τελικά το δικό του τεστ βγήκε αρνητικό, δείχνει ότι η μάσκα πραγματικά προστατεύει. Επομένως, το παράδειγμα αυτό είναι πολύ χρήσιμο να το παρουσιάζουμε όλοι μας για να δείξουμε ότι η άποψη των ειδικών είναι αυτή που πρέπει να μας καθοδηγεί για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία και να βγούμε ορθοί. Παρακαλώ, κύριε Ανιέτη. Κύριε Υπουργέ, πόσο πιθανό θεωρείτε ότι η Τουρκία θα υποχωρήσει από την πάγια θέση της θεσμική αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας? Το ρωτώ αυτό γιατί απαντήσατε προηγουμένως ότι στην πολυμερή που προτείνετε, με αλφαγιώτα, τον κύριο Μισελ, είναι αυτονόητη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οπότε δεν οδηγούμε θέση σε αδιέξοδο. Σας είπα την ελληνική θέση. Και είπα επίσης ότι αυτό συνεπάγεται για την Τουρκία. Είναι γνωστή η θέση της Τουρκίας, είναι γνωστή και η θέση η δική μας σε μια προσπάθεια πολυμερής διάσκεψης. Και επιπλέον, αν μου επιτρέπετε, εμείς πάμε, μπορεί να πάμε σε διάλογο με ένα και μόνο καθοριστικό ζήτημα, το μόνο που αναγνωρίζουμε. Η Τουρκία θέλει να μιλήσουμε για τα πάντα και ο κύριος Ερντογάν επανέφερε το Καζάν-Καζάν. Να κερδίσουμε και δύο, τέλος πάντων. Πώς σχολιάζετε αυτήν την τελευταία του δήλωση? Ότι η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη και έχει να κάνει με το πλαίσιο των διερευνητικών επαφών που διακόπηκε το Μάρτιο του 2016 με επαιτειότητα της Τουρκίας. Δεν έχουμε άλλα ζητήματα προς συζήτηση παρά την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μας. Παρακαλώ, κύριε Μουρλέτου. Χθες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι το Roots Race, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, έχει περάσει τον 28ο Μεσημβρίου, αυτό το άτυπο σύνορο, δηλαδή μπήκε και στο κομμάτι της συμφωνίας που έχουμε οριοθετήσει με την Αίγυπτο, και ότι πλέον φτάνει πάρα πολύ κοντά στο Καστελόριζο, στο πιο κοντινό σημείο προς το Καστελόριζο, αλλά κανείς δεν ασχολείται. Και έβαλε και κάποιους συγκεκριμένους όρους από εδώ και στο εξής για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και για να υπάρχει αυτή η εθνική ομοψυχία που, όπως είπατε και στον πρόλογό σας. Πώς σχολιάζετε την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα? Εθνική ομοψυχία δεν υπάρχει με προϋποθέσεις. Εθνική ομοψυχία υπάρχει όταν είναι ξεκάθαρο ποιο είναι το εθνικό συμφέρον και ότι η εκάστοτε κυβέρνηση, θα πω μόνο για αυτή την κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση το προασπίζεται. Παρακαλώ, κ. Καντελή. Θα υπάρξει κάποια άλλη ανακοίνωση για ενίσχυση των συνταξιούχων στη ΔΕΘ εκτός από τα αναδρομικά? Κάποιο άλλο βοήθημα? Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για τη στήριξη των συνταξιούχων. Είτε αυτό έχει να κάνει με τις πολύ συγκεκριμένες συντάξεις χειρίας ή αναπηρίας, είτε έχει να κάνει με τα ζητήματα που αφορούν τα αναδρομικά και για τις συντάξεις που αφορούσαν το διάστημα από το 2019 και μετά τον νόμο Βρούτσι, ας το πούμε έτσι, αλλά και με την απόφαση να χορηγηθούν τα αναδρομικά εφάπαξ και να έχουμε την πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας για το χρονικό διάστημα των 11 μηνών μετά την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή παρά μόνο αυτό το πλαίσιο στο τραπέζι. Παρακαλώ, κυρία Μπόλα. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πιο αναλυτικό πλαίσιο για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο? Θέλω να πω, θα κλειδώσει εκεί η συνεργασία με τη αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία? Θα υπάρχει κάτι χειροπιαστό στο τραπέζι και ως αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης? Ευχαριστώ. Θα συζητηθούν όλες οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, φυσικά η τουρκική προκλητικότητα, αλλά και τα θέματα της διμερούς συνεργασίας στον αμυντικό τομέα. Και θα ήθελα να μείνω σε αυτό το επίπεδο αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ.